πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα Απριλίου. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Επιτέλους μπήκε, ας ελπίσουμε για τα καλά η άνοιξη. Ας ελπίσουμε ότι έρχεται γρήγορα το καλοκαίρι. Γιατί αυτός ο καιρός μας έχει τρελάνει. Και ναι, ο καιρός μας έχει τρελάνει. Θέλουμε ήλιο. Ήλιο. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, όπως κάνω σε κάθε intro, έχω να σας δείξω 8 αγαπημένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι μία κολονίτσα. Η συγκεκριμένη της Καρολίνα Χερέρα και ονομάζεται Λε. Ελπίζω να το λέω σωστά. Είναι αυτή εδώ με τον μπιχλιμπιδάκι, το πάρα πολύ όμορφο, το παιχνιδιάρικο. Και μυρίζει λουλουδάτα, αλλά όχι αυτό το πάρα πολύ έντονο το λουδάτο που εγώ δεν το μπορώ, δεν μπορώ να το φορέσω. Και είναι το δώρο της αγαπημένης μου αδερφούλας τα προηγούμενα μου γενέθλια. Τα καινούργια πλησιάζουν. I'm just saying. Λοιπόν, ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ και με το που μπήκε έτσι έγινε λίγο πιο ζεστός ο καιρός, άρχισα να το φοράω. Ναι, όλα αυτά. Μου μυρίζει άνοιξη, απλά. Άνοιξη, welcome. Επόμενο αγαπημένο, το οποίο θα το δείτε σίγουρα και στα αγαπημένα του χρόνου, θα το δείτε γενικότερα παντού, είναι από την εταιρεία Balance Me το Radiance Face Oil. Είναι αυτό εδώ. Πρόσφατα ανέβασα και μία φωτογραφία με αυτό. Ναι, στο Instagram και στο Facebook. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λάδι προσώπου και το λατρεύω. Μυρίζει χαμομήλι και έχει έτσι και μία μυρωδιά από λεμόν, τώρα πορτοκάλι, λεμόν νομίζω, αλλά κυρίως μυρίζει χαμομήλι και το βάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ στο πρόσωπο μου αφού το έχω πλύνει και το λατρεύω. Και το δέρμα μου το λατρεύει. Την επόμενη μέρα ξυπνάω και έχω ένα απίστευτο δέρμα. Γενικότερα, να σας ενημερώσω, όσοι δεν ξέρετε και βλέπετε, ας πούμε, πρώτη φορά κάποιο βίντεο μου, και θα πρέπει να κάνετε εγγραφή, να σας το λέω, ότι δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Και εμένα προσωπικά με χαλαρώνει κιόλας και η μυρωδιά είναι ότι πρέπει. Ό,τι μα ό,τι πρέπει για το βράδυ και γενικότερα λάμπει το δέρμα μου, το αγαπάει. Πρόσφατα αγόρασα και άλλο γιατί όπως βλέπετε αυτό τελειώνει. Το αγοράζω από το lookfantastic.com. Θα σας έχω το link από κάτω. Εάν ενδιαφέρεστε να πάτε να το δείτε, αλλά σίγουρα είναι ένα λαδάκι που σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και να αναφέρω ότι είναι και 100% από φυσικά προϊόντα, οπότε επόμενο είναι το Lip Balm της EOS, είναι στην μυρωδιά της φράουλας, είναι σε αυτήν εδώ τη ροζ συσκευασία. Όπως βλέπετε σχεδόν το έχω τελειώσει, το χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο. Μου ενυδατώνει τα χείλια πάρα πολύ ωραία, χρησιμοποιώ εννοείται σε καθημερινή βάση. Αλλά κυρίως το βράδυ που το χρησιμοποιώ πριν πάω για ύπνο και την επόμενη μέρα που ξυπνάω, τα χείλια μου είναι βελούδινα και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ αυτό το πήρα από Αμερική, αλλά μπορείτε να το βρείτε από όσο γνωρίζω στο beautybay.com, θα σας έχω ένα link από κάτω. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα κάπου, εγώ ξέρω σίγουρα ότι τα έχω δει τις συγκεκριμένα στο beautybay.com. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, θα σας έχω το link από κάτω. Ένα αγαπημένο, που πραγματικά είναι εδώ και πολλών μηνών αγαπημένο, είναι το πινέλο της Real Techniques, το Buffing Brush, και είναι αυτό εδώ το πορτοκαλί. Το συγκεκριμένο δεν έρχεται μεμονωμένα, αλλά μέσα σε ένα σετάκι και το έχω λιώσει. Όταν σας λέω το έχω λιώσει, σχεδόν δεν χρησιμοποιώ κανένα άλλο πινέλο για την εφαρμογή του make-up
Και σίγουρα είναι η πρώτη μου επιλογή για να απλώσω το make-up. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν αφήνει ούτε γραμμές επάνω στο πρόσωπο, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πόσες φορές το είπα. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα σας πω. Και σκέφτομαι να πάρω ένα ακόμη σετάκι μόνο και μόνο για να το έχω δίπλα. Ναι. Real Techniques. Real Techniques μπορείτε να βρείτε και στην Ελλάδα πουλάνε. Νομίζω υπάρχει κάποιο online κατάστημα, δεν κάνω λάθος, αλλά εγώ το έχω αγοράσει από το iHerb.com, για τον οποίο έχω ένα κωδικό, θα σας τα έχω από κάτω στο κουτάκι, όσοι ενδιαφέρεστε. Κάνω κάποια παραγγελία, υπάρχει ένας κωδικός που κάνω. Ναι, αυτά. 4 αγαπημένα προϊόντα μακιγιάς. Το ένα είναι το L'Oreal True Match Lumi στην απόχρωση W1-2, όπως βλέπετε. Είναι perfect match. Μπορεί να είναι και ένα τσακ, λίγο πιο σκούρο, αλλά δεν φαίνεται η διαφορά καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί απλώνεται, ζωντάνω πάρα πολύ ωραία. Δεν μου αφήνει γενικότερα έντονες γραμμές έκφρασης, κάτι που με ενοχλεί σε αρκετά άλλα make-up. Και μου αρέσει πάρα πολύ και κυρίως αυτό που μου αρέσει είναι η απόχρωσή του και ότι βρήκα ένα make-up να είναι ακριβώς την απόχρωση τη δικιά μου. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι. Όσες είδατε το τελευταίο βίντεο μου, τότε θα γνωρίζετε ήδη τι θα πω για αυτό το προϊόν. Είναι από την NYX, από τις πούδρες Mosaic Powders, που έχουν αυτό εδώ το σχήμα με τα 4 διαφορετικά χρωματάκια, στην απόχρωση highlighter, και είναι ένα highlighter, όπως καταλάβατε. Το χρησιμοποιώ εδώ και 2 μήνες, σχεδόν ασταμάτητα. Είναι και αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στα μάγουλά μου, δεν ξέρω αν βλέπετε την υπέροχη λάμψη που δίνει. Η υφή του είναι σχεδόν σατινέ, παρόλα αυτά έχει ελάχιστα και είναι πάρα πολύ μικρά τα κομματάκια από γκλίτερ που έχει μέσα, αλλά ειλικρινά σας το λέω, σχεδόν δεν φαίνεται. Περισσότερο το αποτέλεσμά του μου θυμίζει υφή σατινέ και όχι σήμερα. Όχι. Αλλά εάν έχετε σκοπό να αγοράσετε κάποια προϊόντα από NYX και αν είστε στο δικό μου χρώμα επιδερμίδας και όχι αρκετά πιο σκούρη, είναι ένα προϊόν σίγουρα που θα σας το πρότεινα και νομίζω ότι οι πολύ ανοιχτές από εσάς θα με ευγνωμονείτε για το συγκεκριμένο highlighter. Ναι. Και τα 2 τελευταία προϊόντα για τα οποία θα μιλήσω είναι ένα μολύβι χιλιών και ένα κραγιόν σε μορφή stick. Λοιπόν, είναι ο συνδυασμός που έχω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Το μολύβι χιλιών είναι από τη MAC στην απόχρωση Soar. Είναι ένα σκούρο ροζ, όπως βλέπετε, τουλάχιστον στη δική μου επιδερμίδα είναι έτσι, εντάξει. Άμα το πάρει μια πιο μελαχνή κοπέλα, μπορεί να είναι ένα ροζάκι ανοιχτό. Απλά σε μένα είναι ένα σκούρο ροζ. Τι να πω για τα μολύβια της MAC, τα λατρεύω. Έχουν απίστευτη απόδοση χρώματος και το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ μαλακό, σχηματίζεται πανεύκολα και απίστευτη σταθερότητα πάνω στα χείλη. Και το άλλο αγαπημένο και λατρεμένο, σας το δείχνω πριν από το βίντεο αγορών που ετοιμάζω, είναι από την εταιρεία Lorac, την οποία δυστυχώς δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Εγώ τα έχω αγοράσει από την Αμερική. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα σας έχω από κάτω ένα link το οποίο σας δείχνει πώς κάνω τις αγορές μου από Αμερική. Δεν θα μιλήσω περαιτέρω, οι περισσότερες είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Και είναι στην απόχρωση... συγγνώμη, είναι από τα Matte Lip Color στην απόχρωση Pink. Και είναι αυτό εδώ, έρχεται σε μορφή stick. Μακάρι να έπαιρνα κι άλλα, γιατί αν ήξερα το πόσο διαρκούνε
πάνω στα χείλη. Νομίζω ότι θα αγόριζα όλη τη συλλογή. Και το έχω αγοράσει από το beauty.com και τα έχω φέρει μέσω του site που τα φέρνω. Όπως είπαμε, θα σας αφήσω από κάτω το link. Και είναι ένα προϊόν και ένα συνδυασμός που σχεδόν μπορώ να σας πω ότι μόνο αυτά φοράω. Δηλαδή έχω τώρα ένα μήνα, ενάμιση, φοράω μόνο αυτά. Τα λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα δικά μου αγαπημένα για το μήνα Απρίλιο. Πείτε μου κι εσείς από κάτω τα δικά σας αγαπημένα, θα χαρώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like εάν σας άρεσε το βίντεο, αλλά και εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά. Μουα. Bye. Αγαπημένα για το μήνα Απρίλιο. Μακάρι να έπαιρνα και άλλα, γιατί αν ήξερα... Έχω χάσει τα λόγια μου. Είμαι σίγουρα δεν έβγαλε κανένα νόημα αυτό που είπα, τέλος πάντων. Είναι ουσιαστικά από τα πιο θερμά... Bye. Bye. Φαντάζεστε να έχω κουδιώνει. Σήμερα διάλεξα να σας κάνω το top 5, το δικό μου top 5 της εταιρείας NYX. Λοιπόν, τα δικά μου 5 αγαπημένα είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Θα ξεκινήσω με το Studio Perfect Photo Loving Primer.